Την απόφαση να μην διαθέσει πετρέλαιο θέρμανσης έλαβε η Ομοσπονδία Βενζινοπολών Ελλάδος και οι 44 ενώσεις που συμμετέχουν σε αυτή λόγω των σοβαρών προβλημάτων που παραμένουν άλυτα. Λίγες μόλις ημέρες πριν την πρεμιέρα για τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου, η ΟΒΕ αποφάσισε να μην προχωρήσει στη διάθεσή του, καθώς όπως σημειώνει η Ομοσπονδία, οι καταναλωτές δεν γνωρίζουν σε τι τιμή θα αγοράσουν, ποιοι θα πάρουν το επίδομα, πώς θα το πάρουν και πότε. Οι βενζινοπόλες δεν γνωρίζουν με ποιο τρόπο θα διακινηθεί το πετρέλαιο θέρμανσης. Η τιμή του πετρελαίου αναμένεται να αγγίξει περίπου το 1,3 ευρώ το λίτρο, υποστηρίζει η ΟΒΕ και επαναλαμβάνει το έτοιμά της για μείωση του συντελεστή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα επίπεδα του 2011, αλλά και την κατάργηση του συστήματος ύφεστος, για το οποίο αναφέρει πως δεν έχει λόγο ύπαρξης μετά την εγκατάσταση των συστημάτων ισθροών νεκρών, τα οποία καταγράφουν κάθε κίνηση καυσίμου και κατέληξε να είναι ένας ανεξέλεγκτος μηχανισμός επιβολής εξοντωτικών προστήμων χωρίς κανένα ουσιαστικό λόγο. Η Ομοσπονδία έχει λάβει μια απόφαση για να μην αγοράσουμε πετρέλαιο θέρμανσης. Ο λόγος είναι ότι εξακολουθούν και θέλουν να συνεχίσουμε το σύστημα ηφαιστό σε ένα σύστημα πολυδάπανο για μας, χωρίς να υπάρχει κάποια λογική και κάποιο αποτέλεσμα. Από τη στιγμή που θα υπάρχει ο αυξημένος ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαίου θέρμανσης και πετρελαίου κίνησης, δεν υπάρχει λόγος να εξακολουθούμε και να στηρίζουμε το σύστημα ύφαστος. Μιλάμε για το ισρό νεκρών, έτσι. Όχι, όχι, όχι. Για το ύφαστος, δεν έχει να κάνει κάποια σχέση με το σύστημα ισρό νεκρών. Το σύστημα ισρό νεκρών τοποθετείται στην Αθήνα Θεσσαλονίκη και σιγά σιγά σε όλη την επικράτεια. Μιλάμε για το σύστημα ύφαστος. Για το σύστημα ύφαστος, ναι. Τα προηγούμενα χρόνια από λάθος της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, από στάσεις και από απεργίες που είχαν, δημιουργήθηκαν πάρα πολλά προβλήματα στους συναδέρφους. Αδικαιολόγητα μπήκανε πάρα πολλά πρόστιμα που ακόμα συνεχίζουν και πληρώνουν δυσβάσταχτα ποσά. Και εμείς ήμασταν ξεκάθαροι από αρχή της προηγούμενης σεζόν ότι το σύστημα ύφεστος δεν έχουμε τη δυνατότητα να το υποστηρίξουμε πλέον. Ακόμα η τιμή είναι πολύ νωρίς, θα ξέρουμε την ερχόμενη Τρίτη που θα ξεκινήσει επίσημα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Περιμένουμε μια συνάντηση του Υπουργείου του κ. Στουρνάρα με την Ομοσπονδία να δούμε αν τελικά θα εφαρμοστεί αυτό που ξέρουμε μέχρι τώρα, με να υπάρχει επιστροφή φόρου στους καταναλωτές και με ποιον τρόπο. Όλα αλλά φαντάζομαι πράγματα, ούτε το ίδιο Υπουργείο δεν γνωρίζει. Στην αρχή λένε ότι θα διατωθεί πριν αγοράσει το πετρέλαιο, που είναι και το πιο λογικό, γιατί πέρσι είδαμε ότι ακόμη και τώρα, δηλαδή λίγους μήνες πριν, στο καλοκαίρι δίναν χρήματα από το περσινό πετρέλαιο. Είναι λίγο άκερο να δίνουν χρήματα μετά την αγορά, γιατί κάποιος που δεν έχει χρήματα δεν θα αγοράσει καν πετρέλαιο. Δεν νομίζω να έχει να αγοράσει και μετά να το ξαναεπιστρέψεις. Είναι λίγο, και αυτό φαντάζομαι, σε αυτό συμφωνείτε και εσείς, ότι πρέπει τα χρήματα να δίνονται πριν την αγορά του πετρελαίου για να αγοράσει πετρέλαιο και όχι μετά. Έτσι ακριβώς είναι. Το Υπουργείο πέρσι, με το σύστημα που εφάρμοσε της επιστροφής του φόρου κατανάλωσης στους καταναλωτές, δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα. Και σε εσάς, στις βενζινοπόλεις, νομίζω ότι ταλαιπωρούσασταν τζάμπα. Έτσι ακριβώς. Και το σύστημα ήταν πάρα πολύ αργό. Άρχισαν πάρα πολλοί καταναλωτές να πάρουν πίσω την επιστροφή του φόρου. Όλα αυτά τα προβλήματα, και εν πάση περιπτώσει δεν χρειάζεται πλέον να χρησιμοποιήσουμε το σύστημα ύφεστος για να γίνουν οι επιστροφές του φόρου. Από τη στιγμή που το Υπουργείο γνωρίζει τα εισοδηματικά κριτήρια του καθενός, μπορεί να πάρει την απόδειξη από εμάς ο καταναλωτής και να πάει να εισπράξει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ή να μπει στο λογαριασμό του.